Να ευχαριστήσω την ΕΝΕ για την ευγενική της πρόσκληση. Λοιπόν, θα ελπίζοντας ότι οι διαφάνειες θα έρθουν κάποια στιγμή, θα μιλήσω για το κυρίως για τις αλλαγές που γίνονται αυτό το καιρό στην Ευρωζώνη, όπου υπάρχει ένας πολύ δραστήριος διάλογος δηλαδή, για τα θέματα αυτά, και θα μιλήσω επίσης για το πώς αυτά αφορούν την Ελλάδα και το πώς η Ελλάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, θα έρθουν κάτι κάτι ετοιμάζω αυτά τα πράγματα. Έχω την παρουσίασή σας στο κινητό μου, αν θέλετε, αν μπορώ. Θέλω να τη βλέπει ο κόσμος, θα με βόλευε. Την ξέρω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, να πω αρχίσω με την ιστορία με το Τζιτζίκι και το Καναρίνι, την οποία μερικοί από εσάς έχετε ακούσει, που είναι ότι η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από την κρίση από άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν από το 2007 μέχρι το 2014, ήταν περίπου 26%, ήταν διπλάσια, υπερδιπλάσια από αυτή στην Ιταλία, στην Ισπανία. Μια δημοφιλής άποψη στις βορειοευρωπαϊκές χώρες είναι ότι η Ελλάδα ήταν το τζιτζίκι της Ευρωζώνης, ότι έπαθε αυτό που έπαθε επειδή... Ήρθε, χαίρομαι. Ευχαριστώ. Ωραία, πάρετε, σας δίνω στο πίσω. Ότι έπαθε αυτό που έπαθε επειδή οι Έλληνες κατανάλωναν υπερβολικά, έπαιρναν υψηλές συντάξεις, κατανάλωναν πολλά εισαγόμενα προϊόντα, δεν εξήγαν. Αλλά η ορθότερη εξήγηση είναι ότι η Ελλάδα ήταν αυτό που λέμε the canary on the mine. Ήταν ότι όπως τα καναρίνια τα βάζουν σε ένα ορυχείο και για να καταλαβαίνουν αν υπάρχουν κάποιες διαρροές δηλητηριωδών αερίων, και επειδή αυτά είναι πιο ασθενή από τους ανθρώπους, πεθαίνουν πρώτα. Έτσι και η Ελλάδα βίωσε μια πολύ πιο ισχυρή κρίση, επειδή υπήρχαν κάποιες αδυναμίες στην Ευρωζώνη. Υπήρχαν, ας πούμε, τα δηλητηριώδη αέρια, αλλά η Ελλάδα είχε την πιο αδύναμη οικονομία. Γι' αυτό βίωσε την χειρότερη κρίση. Τώρα. Πώς γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Πηγαίνει. Μάλιστα, με κάποια καθυστέρηση. Λοιπόν. Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης λοιπόν όντως είχε προβλήματα. Υπήρχαν όντως αυτά τα δηλητηριώδη αέρια και ήταν το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ενθάρρυνε τη συσσόρευση χρέους. Χρέους και δημόσιου και ιδιωτικού. Και από την αρχή της κρίσης έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην Ευρωζώνη για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Γίνονται αργά, όπως είπε ο κύριος Μπέκ, αλλά γίνονται. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Η εκλογή του Μακρόν στη Γαλλία έχει δώσει μια ισχυρή νέα όθηση και υπάρχουν αυτές οι γαλλογερμανικές προτάσεις του Μέζεμπερκ τον Ιούνιο που βγήκανε. Τώρα, εγώ αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Πρώτα θα κάνω μια σύντομη περιγραφή σε λίγο χρόνο που έχω των αλλαγών που έχουν γίνει και αυτών που θα πρέπει να γίνουν. Και θα πω επίσης τι θέσεις πιστεύω ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει η Ελλάδα. Η Ελλάδα γενικά ήταν απούσα από αυτή τη συζήτηση, ίσως επειδή έχει καταναλωθεί η προσοχή στην εγχώρια κρίση, στην εσωτερική κρίση. Λοιπόν. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των διοικητικών οργάνων και των αγορών. Η υπερβολική συγκέντρωση συσσόρευση χρέους μπορεί να αποτραπεί με δύο τρόπους. Πρώτον, από έλεγχο από διοικητικά όργανα, από την Κομισιόν, από άλλα όργανα σε επίπεδο Ευρωζώνης, και από έλεγχο από τις αγορές, από τα spreads. Δηλαδή, αν υπάρχει πολύ χρέος, τότε αυτός που ο δανειζόμενος αντιμετωπίζει υψηλό κόστος δανεισμού και δεν μπορεί να δανειστεί εύκολα. Λοιπόν, και τα δύο ήδη έχουν ενισχυθεί κάπως από τις διαφορετικές αλλαγές που έχουν γίνει. Και έχουν επίσης ενισχυθεί και μηχανισμοί καταστολής μελλοντικών κρίσεων. Λοιπόν, να μιλήσω λιγάκι σύντομα, έτσι να σας δώσω μια μικρή πρόγευση και μια έτσι, δομή για να σκέφτεστε αυτά τα θέματα. Για τα θέματα του ιδιωτικού χρέους, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ότι μια κυβέρνηση μιας χώρας είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη, αλλά τι θα αποτρέψει τις τράπεζες αυτής της χώρας από το να κάνουν τρέλες. Λοιπόν, επειδή ίσως η εποπτεία σε εθνικό επίπεδο μπορεί να μην είναι αρκετά αυστηρή, όπως ήταν στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, έχει δημιουργηθεί ένας ενίος εποπτικός μηχανισμός. Η εποπτεία πλέον έχει περάσει σε επίπεδο Ευρωζώνης, των τραπεζών. Για την καταστολή των κρίσεων, έχει δημιουργηθεί ο ενίος μηχανισμός εξυγίανσης, Single Resolution Mechanism, και το Ταμείο Εξυγίανσης. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι όπου υπάρχει ο έλεγχος, πλέον σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρωζώνη, υπάρχουν και τα χρήματα για την εξυγίανση των τραπεζών. Και υπάρχει συζήτηση, ό,τι είναι κόκκινο είναι πράγματα τα οποία συζητείται ότι θα γίνουν, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα και ενδεχομένως είμαστε αρκετά μακριά από το να γίνουν. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων. Ο έλεγχος από τις αγορές επίσης έχει γίνει κάπως πιο αυξημένος.
με την κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή με την ιδέα ότι οι μέτοχοι και ομολογιούχοι των τραπεζών θα είναι οι πρώτοι που θα υφίστανται απόλυες πριν μπουν δημόσια χρήματα για τη διάσωση των τραπεζών. Οπότε τα πράγματα προχωράνε κάπως. Προχωράνε πρώτα με την ιδέα αυτού του έλεγχου των κινδύνων και μετά δεν έχει υπάρξει ακόμα αρκετός επιμερισμός των κινδύνων, το risk sharing. Υπάρχει μόνο το controlling of risk. Τώρα, με το δημόσιο χρέος, που είναι αυτό που μας καίει πιο πολύ ως Ελλάδα, γιατί εκεί πέρα την πατήσαμε κυρίως. Λοιπόν, υπάρχουν καταρχήν αρκετά διοικητικά μέτρα. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, που βάζει τα ανώτατα όρια σε έλλειμμα και χρέος. Υπάρχουν και αυτές οι δέσμευσεις μέτρων που ανέφερε ο κύριος Μπέκ, το 6-pack και το 2-pack, που κάποιο έτσι, αρκετά λεπτομερές υποπτικό πλαίσιο για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και ακόμα και χρηματικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Για την καταστολή των κρίσεων έχει δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, το ESM, ο οποίος συνίσταται δίνει δάνεια προϋποθέσεις σε χώρες που χάνουν την πρόσβαση στις αγορές. Και τόσο, υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα τα οποία συζητώνται λίγο έτσι αφηρημένα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης κατά της Ενεργίας. Τώρα, ο διοικητικός έλεγχος γενικά δεν είναι αρκετά αποτελεσματικός από μόνος του. Είναι ευάλωτος σε πολιτικές παρεμβάσεις, γενικά δεν έχει λειτουργήσει καλά στο παρελθόν. Οπότε πρέπει να συμπληρωθεί με ένα έλεγχο από τις αγορές που να λειτουργεί καλά. Και τώρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέμα και θέλω να το εξηγήσω γιατί μας καίει και αρκετά ως Ελλάδα. Μπορούν οι αγορές να επιβάλλουν δημοσιονομική πειθαρχία? Η απάντηση είναι ναι. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα κίνητρα, να σκεφτούμε λίγο τα οικονομικά θέματα. Η απάντηση είναι ναι, εάν η χρεοκοπία μιας χώρας μέλος της Ευρωζώνης καταστεί πιο ανώδυνη. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει οι αγορές να πιστέψουν ότι μια δημοσιονομικά αδύναμη χώρα μπορεί να αφαιθεί να χρεοκοπήσει. Η Ελλάδα από το 2010 αφέθηκε να χρεοκοπήσει μόνο μέχρι το 2012. Και ενώ πρώτα υπήρχαν ένα σχόλιο διακηρύξει ότι καμία χώρα δεν θα χρεοκοπήσει στην Ευρωζώνη, γι' αυτό η Ελλάδα μπορούσε να δανειστεί τόσο πολύ. Γιατί οι επενδυτές πιστεύουν ότι η χρεοκοπία στην Ευρωζώνη θα ήταν αδύνατη. Λοιπόν. Οπότε πρέπει η χρεοκοπία πλέον να γίνει κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Οι επενδυτές έτσι να το πιστέψουν αυτό. Και μπορεί να πούνε ότι η Ελλάδα με χρεοκόπησε, αλλά η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση. Οπότε αυτό δεν θα ξανασυμβεί σε άλλη χώρα. Και γι' αυτό χρειάζεται, για να καταστεί η χρεοκοπία πιο ανώδυνη, χρειάζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Και όλα αυτά τα θέματα είναι υποσυζήτηση στην Ευρωζώνη. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός διάλογος για αυτά τα θέματα. Καταρχήν πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός χρεοκοπίας και αναδιάθρωσης, αυτό που λέγεται Sovereign Default and Restructuring Mechanism, που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την παραμονή μιας χώρας στην Ευρωζώνη. Όπως δηλαδή η Ελλάδα που υπέφερε τόσα χρόνια από το αν θα γίνει Brexit, αν δεν θα γίνει Brexit. Πρέπει πλέον μια χώρα να μπορεί να χρεοκοπήσει, να αναδιορθώσει το χρέος της, αλλά να μην υπάρχει συζήτηση για το αν θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Πρέπει ο δανεισμός από το ESM, αυτό είναι πλέον κάτι στο καταστατικό του ESM, να απαιτεί υποπροποθέσεις στην εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή ότι αν μια χώρα πάει στο ESM και το ESM κρίνει ότι έχει και πρόβλημα φρεγιότητας και όχι μόνο πρόβλημα ρευστότητας, να πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός χρεοκοπίας. Και τέλος, η χρεοκοπία μιας χώρας να μην καταστρέφει τις τράπεζες. Γι' αυτό ένας λόγος που η Ελλάδα δεν αφέθηκε για πολύ καιρό να χρεοκοπήσει ήταν για να προστατευτεί το ευρωπαϊκό σύστημα αυτό το contagion. Οπότε πρέπει να υπάρχουν αντικίνητρα στις τράπεζες να κατέχουν ομόλογα δημοσιονομικά αδύναμων χωρών. Αυτό που λέγεται regulatory treatment of sovereign exposures. Δηλαδή ότι άμα κάποια ομόλογα έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, οι τράπεζες να πρέπει να διακατέχουν περισσότερα κεφάλαια, ίδια κεφάλαια αυτών των ομολόγων. Λοιπόν, τώρα. Οπότε είναι απαραίτητο, αν κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι οι αγορές θα μπορούν να επιβάλλουν αποτελεσματική δημοσιονομική πειθαρχία, να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλιώτικα θα είμαστε σε κάποιο μέσο, σε κάποιο έτσι προβληματικό μέσο που τα ευρωπαϊκά όργανα δεν θα μπορούν να το κάνουν, δεν θα μπορούν να επιβάλλουν την δημοσιονομική πειθαρχία λόγω διαφόρων, γιατί ο διοικητικός έλεγχος δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και οι αγορές ούτε αυτές θα μπορούν να το κάνουν, γιατί η χρεοκοπία δεν θα είναι ένα πραγματικό ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, ολοκληρώνω σιγά-σιγά. Να μιλήσω και ένα ακόμα κομμάτι της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, που είναι η κεφαλαιακή ένωση, αυτό που λέγεται Capital Markets Union, που είναι ότι. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια, σε κεφάλαια εκτός της χώρας όπου ανήκουν. Σίγουρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι σαφές ένα πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο επιμερισμός των κινδύνων είναι ανεπαρκής και ότι είναι ενδιαφέρον να το δούμε έτσι ότι. Αν δούμε, ας πούμε, την συμβολή των κεφαλαιαγορών στον επιμερισμό των κινδύνων, αν συγκρίνουμε μεταξύ πόσο συμβάλλουν οι κεφαλαιαγορές μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε μια χώρα, αν κάποιες επιχειρήσεις σε μια χώρα έχουν πρόβλημα, πόσο ο κίνδυνος αυτός θα πάει και σε άλλες χώρες μέσω των απολειών που θα υποστούν οι επενδυτές σε άλλες χώρες, είναι περίπου το 1 τέταρτο αυτής που υπάρχει μεταξύ πολιτιών στις ΗΠΑ ή μεταξύ, ας πούμε, κρατηδίων στη Γερμανία. Οπότε η Ευρωζώνη είναι πολύ, ας το πούμε, fragmented, δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή ενοποίηση
σε αυτό. Και αυτό, είναι πολύ, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ την Ελλάδα, γιατί το κόστος κεφαλαίου σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο. Ήταν ιστορικά και είναι και τώρα ακόμα περισσότερο. Οπότε η προϋποθέση για μια κεφαλαιακή ένωση είναι να υπάρχει ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για τις κεφαλαιαγορές. Δηλαδή να υπάρχει και το ίδιο και το πτωχευτικό δίκαιο και να υπάρξει ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων, προφανώς σε βάρος των εθνικών. Γι' αυτό και τα εθνικά όργανα δεν το θέλουν. Όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, ίσως, αλλά κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο. Και αυτό να γίνει τόσο για τις κεφαλαιαγορές, το χρηματιστήριο, επιτροπή κεφαλαιαγορά κτλ., όσο και τις τράπεζες. Γιατί ακόμα και η τραπεζική ολοκλήρωση, δηλαδή το ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τις τράπεζες, δεν έχει ακόμα τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχει για να λειτουργεί όσο αποτελεσματικά θα πρέπει να λειτουργεί. Λοιπόν, τώρα λίγα σχόλια για την Ελλάδα και κλείνω. Η Ελλάδα γενικά ήταν απούσα από το. Ήταν και είναι απούσα από τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωζώνης. Υπάρχουν κάποιες πρόσφατες παρεμβάσεις των κυρίων, νομίζω, Τσίπρα και Τσακαλώτου σε κάποιες συνεντεύξεις, αλλά σχετικά σύντομες. Εντάξει, ίσως δικαιολογημένα ήταν απούσα, γιατί η προσοχή είναι στραμμένη στην αντιμετώπιση της εσωτερικής κρίσης. Και αυτός είναι ένας λόγος. Και δεύτερον, ότι για να ακουστούν οι ελληνικές απόψεις στο εξωτερικό, όσο σωστές και καλόπιστες και να είναι, πρέπει η χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία που έχασε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και τι έχει κάνει ζημιά στην αξιοπιστία της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αρχίζονται με τα ψευδή στατιστικά στοιχεία μέχρι το 2009. Η δίωξη του Ανδρέα Γεωργίου έχει κάνει τεράστια ζημιά στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε ξένος συνομιλητής είναι τα πρώτα πράγματα που θα αναφέρει. Και γενικότερα και ο μη εστερνισμός των μνημονίων και τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της χώρας. Λοιπόν, όλα αυτά. Οπότε υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Τώρα, η θέση της Ελλάδας, και θα επανέλθω σε αυτό, η θέση της Ελλάδας θα πρέπει να πληρούν δύο κριτήρια. Καταρχήν, να ωφελούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών της προβλημάτων. Δηλαδή, η Ελλάδα θα πρέπει να υποστηρίξει θέσεις, οποίες θα λαμβάνουν υπόψη ότι έχει πολύ ψηλό χρέος, ότι έχει ένα δύναμο τραπεζικό σύστημα. Και θα πρέπει να είναι και επίσης, δεν θα πρέπει να είναι μόνο δώστε μας λεφτά να κάνουμε ανάπτυξη. Θα πρέπει να είναι συμβατές με τη γενική κατεύθυνση στην οποία κινείται η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή συζητά για κίνητρα για δημοσιονομική πειθαρχία, συζητά για κίνητρα για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να πει εμείς θέλουμε αυτό, αλλά θα συμφωνούμε με αυτό, θα δώσουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να έχω μόνο μια διαφάνεια για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, γιατί είναι κάτι που με καίει. Λοιπόν, όπως το έχουν πει και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για να καλύψει το διαβρυνόμενο χάσμα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε αυτά τα στοιχεία σοκαριστικά. Αν δούμε το κατακεφαλή ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα ήταν 14η στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 το 1980. Και έχει πέσει σε 24η, δηλαδή από τα 28-24η, το 2017. Και αυτή η πτώση δεν είναι μόνο λόγω της κρίσης, είναι μια σταδιακή πτώση από το 1980 και μετά. Είναι μια πτώση που οφείλεται στον κακό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία και τα στρεβλά κίνητρα. Λοιπόν, έχουν γίνει μελέτες για αυτό το θέμα. Εμείς παρουσιάζουμε ένα έτσι πολυδιάστατο πρόγραμμα σε ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο θέλω να αναφέρω. Απλά να αναφέρω, λέγεται Πέρα από τη λιτότητα για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία, με τον κύριο Βέτα, Μεγύρη και Πισαρίδη. Ο κύριος Βέτας θα μιλήσει αύριο το απόγευμα. Και πιστεύω ότι οι μεταρρυθμιστικές επιδόσεις της Ελλάδας θα καθορίσουν και την αξιοπιστία των θέσεών της και πόσο θα ακούγεται η ελληνική φωνή στο εξωτερικό και σε θέματα της Ευρωζώνης. Λοιπόν, και να κλείσω με αυτό είναι η τελευταία μου διαφάνεια, με τις θέσεις που πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να υποστηρίξει και να βάλω πάλι ένα αστερίσκο εδώ πέρα να πω ότι αυτές τις θέσεις θα μπορούν να ακουστούν μόνο αν η Ελλάδα κάνει σημαντική πρόοδο στο μεταρρυθμιστικό. Καλά, και δημοσιονομικό, αλλά όπως έχει γίνει ήδη, και μεταρρυθμιστικό τομέα που δεν έχει γίνει αρκετά ήδη. Τότε μόνο θα μπορεί να η Ελλάδα να ακουστεί για τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να υποστηρίξει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και κεφαλαιαγορές και τράπεζες. Γιατί αυτό, η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτα με αυτό. Η Ελλάδα έχει μόνο να κερδίσει. Γιατί αυτό θα επιφέρει την αύξηση της, σε βάθος χρόνου τη διασυνορική χρηματοδότηση, πιο εύκολη πρόσβαση κεφαλαίου για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε κεφάλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θα φέρει και την επίσπευση της συμφωνίας και την ασφάλιση των καταθέσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων. Γιατί ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί πιο καλά, τότε χώρες όπως η Γερμανία θα δεχθούν και αυτό το risk sharing. Επίσης, η Ελλάδα θα μπορούσε να υποστηρίξει την αναβάθμιση του εκλεκτικού ρόλου των αγορών για τη δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών, με αντάλλαγμα παρεμβάσεις στο δημόσιο χρέος υπερχρεωμένων χωρών, αυτό που λέμε το legacy debt. Η Ελλάδα δεν έχει να χάσει με το να υποστηρίξει ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν αντικίνητρα στο να κατέχουν ομόλογα δημοσιονομικά δύναμων χωρών, γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ λίγα τέτοια ομόλογα. Απ' την άλλη πλευρά, η Ελλάδα θα μπορεί να πει ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με το χρέος, είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρέος.
συμφωνούμε τα spreads να αντανακλούν καλά την προσελευτική ικανότητα μιας χώρας, αλλά πρέπει να γίνει κάτι για το legacy debt, όχι μόνο εμάς, αλλά και των άλλων χωρών όπως η Ιταλία που έχουν αυτά τα προβλήματα. Και τέλος, θα μπορούσε να υποστηρίξει και την ιδέα να υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι συνοχής σε φτωχότερες χώρες όπως πλέον εμείς, με αντάλλαγμα διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι θέσεις που ας το πούμε, έχουν μια σύγχρονη οπτική, δηλαδή είναι θέσεις που αντανακλούν την πολιτική συζήτηση στην Ευρωζώνη, είναι θέσεις οικονομικά ορθολογιστικές και ωφελούν και τα ελληνικά συμφέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε χρόνο για μια μισή ερώτηση, περιμένει και ο κύριος Χατζηδάκης. Μία ερώτηση που μου έχει προκληθεί είναι στον πίνακα που δείξατε, 14η θέση το 1980, 23η το 2017, έχετε πρόχειρο που ήμασταν το 2010, δηλαδή να δούμε ποια είναι η επίδραση της κρίσης? Είναι περίπου μισό-μισό. Δηλαδή φτάσαμε περίπου πέντε θέσεις μέχρι το 2010. Άρα ήμασταν κάπου στη 19η θέση το 2009-2010, λέτε. Ακριβώς. Okay, ωραία. Αυτό είναι μια τάξη μεγέθους για να έχουμε και όλη μια εικόνα. Μας είχε πέρασει η Ιρλανδία και η Ισπανία ήταν φτωχότερες από εμάς το 1980. Μάλιστα. Και μας πέρασαν, μπήκανε λίγο μετά από εμάς στην ΕΟΚ, αλλά μας πέρασαν, μας ξεπέρασαν. Μάλιστα. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω, παρουσιάσατε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ως Ευρώπη είμαστε πιο θωρακισμένοι πλέον από άλλες κρίσεις, θεωρείτε? Όχι. Δηλαδή, έχει γίνει πρόοδος, αλλά δεν έχει γίνει η επαρκής πρόοδος για να θωρακίσει την Ευρωζώνη πλήρως από μελλοντικές κρίσεις. Είναι καλό ότι γίνεται πρόοδος τώρα σε μια κατάσταση μη κρίσης, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που να πούμε ότι είμαστε θωρακισμένοι. Όχι. Μάλιστα, κατάλαβα. Και κάτι τελευταίο. Είπε και πριν από λίγο στην προηγούμενη παρουσίαση, ακούσαμε για το limited ambition. Περιορισμένες προσδοκίες από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πλαίσιο 2020-2027. Σε αυτό το κομμάτι, η Ελλάδα τι πιστεύετε ότι μπορεί να περιμένει στο κομμάτι του προϋπολογισμού πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέες χρηματοδοτικές ροές προφανώς? Ναι, υπάρχουν κάποια χρήματα και πρόσφατα έχει γίνει κουβέντα για χρήματα για σύγκληση, για ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει κάποια, μπορεί να πάρει κάποια αυτά τα χρήματα, αλλά νομίζω πρέπει να τα διεκδικήσει προσφέροντας κάτι σε αντάλλαγμα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα θα συνδέονται όλο και πιο πολύ με δομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, ναι. Δηλαδή, έτσι, οι ροές χρηματοδοτικές με διαρθρωτικές αλλαγές. Ναι, προς τα εκεί πάμε και έτσι πρέπει νομίζω να τοποθετηθεί η Ελλάδα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Βαγιανός από το London School of Economics, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.